εφαρμόστηκαν αυτά τα μέτρα. Θα δούμε αναλυτικότερα μετά από τον Γιώργο, αλλά είναι δύσκολο να βγάλουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα ώστε να αποφασίσουμε πρώιμα για οποιαδήποτε αλλαγή ή άρση των μέτρων. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα καλό χρονοδιάγραμμα και μια προσεκτική και σταθερή αποκλιμάκωση των οποίων μέτρων, δεδομένου ότι συνεχίζουμε και πηγαίνουμε καλά, χωρίς να θέλω να προκρίνω ότι δεν υπάρχει πιθανότητα και αλλαγή σε οποιαδήποτε ένταση σε μέτρων. Τα μέτρα αυτά θυμίζω ότι είχαν στόχο την μείωση των επαφών και κατ' επέκταση τη μείωση της μετάδοσης εντός της κοινότητας, την μείωση της μετάδοσης μεταξύ επαρχιών, ειδικά από τις πολύ βεβαρημένες επαρχίες προς τις υπόλοιπες, ενώ παράλληλα, όπως ξέρετε και με τον εργαστηριακό έλεγχο, συνέβαλε σε αυτό και η ενίσχυση των εργαστηριακών ελέγχων, είτε με PCR στοχευμένα, είτε με τα ταχαία αντιγονικά τεστ, τα rapid antigen test, για τα οποία θα δούμε κάποια πράγματα σε λίγα λεπτά. Ταυτόχρονα όμως ήταν και η προστασία των ευπαθών και βέβαια η προστασία του συστήματος υγείας ώστε να μπορεί να συνεχίσει να παρέχει την ιατρονοσηλευτική φροντίδα σε αυτούς που την χρειαζόταν. Θέλω να αφιστήσω λίγο την προσοχή σε συγκεκριμένα σημεία που παρατηρήσαμε. Καταρχάς οι μετακινήσεις και οι εξαιρέσεις για τις μετακινήσεις. Έχουμε πει ότι πρέπει να είναι απολύτως απαραίτητες, αυτές που είναι αναγκαίες και ουσιώδεις, το οποίο σημαίνει ότι επιπλέον του ελέγχου που γίνεται μια φορά τη βδομάδα θα πρέπει ο καθένας να αξιολογεί κατά πόσον όντως χρειάζεται να μετακινηθεί μεταξύ επαρχιών και όποιος αποφασίσει να το πάρει την άδεια και αποφασίσει να το κάνει, να είναι πολύ προσεκτικός ή προσεκτική στις οποιασδήποτε επαφές και ότι αυτές οι μετακινήσεις θα γίνονται ακριβώς για τον λόγο για τον οποίο ζητούνται. Μία έμφαση και πάλι στα μέτρα στους χώρους εργασίας. Αυτά θα συνεχίσουμε να τα τονίζουμε. Δυστυχώς συνεχίζουμε και βλέπουμε κρούσματα σε χώρους εργασίας. Άρα, είτε κυρίως στις επαρχίες που έχουν λιγότερα αυστηρά μέτρα, μία έμφαση και πάλι για το θέμα της εργασίας από το σπίτι, για το θέμα της αποφυγής συνωστισμού και της αποφυγής των επαφών και της αποφυγής των κοινών διαλυμάτων. Το λέμε ξανά. Όπως επίσης και στους χώρους κοινωνικών συναθρήσεων και στους λόγους για τους οποίους γίνονται οι κοινωνικές συναθρήσεις και εκεί πάλι χρειάζεται προσοχή. Τέλος, να θυμίσω ότι άτομα με συμπτώματα θα πρέπει να μένουν περιορισμένα, δεν θα πρέπει να πηγαίνουν να συναντούνται με άλλα άτομα, δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στη δουλειά, έως όταν επικοινωνήσουν με προσωπικό γιατρό, λάβουν οδηγίες και αναλόγως παραπεμφθούν για εξέταση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και βλέπουμε άτομα με συμπτώματα να πηγαίνουν, να εργάζονται, να βγαίνουν έξω από το σπίτι και να αποτελούν πηγές μετάδοσης. Για τα ταχεία αντιγονικά τεστ, να θυμίσω ότι ξεκινήσαν ουσιαστικά την Δευτέρα. Σε πρώτη φάση, και τονίζω λίγο το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει αυτά, σε πρώτη φάση εφαρμόζονται σε έλεγχο πληθυσμών και σιγά σιγά μπαίνουν και σε έλεγχο συγκεκριμένων ομάδων, δομών αυξημένου κινδύνου. Έχουν τη μορφή αυτή τώρα όχι τη διαγνωστική ιδιότητα, δεν χρησιμοποιούνται με διαγνωστική ιδιότητα, αλλά αυτό που λέμε screening, ένα γενικό έλεγχο. Μας βοηθάνε να αποτυπώσουμε καλύτερα την κατάσταση εκεί που γίνονται, μας βοηθάνε να εντοπίζουμε έγκαιρα άτομα τα οποία πιθανά να είναι θετικά και θα πρέπει να περιοριστούν. Υπάρχει μια σαφής διαδικασία για το πώς γίνεται, πώς ενημερώνονται τα άτομα που βγαίνουν θετικά και επίσης Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες που έρχεται και επιβεβαιώνει με μοριακή εξέταση PCR τα άτομα τα οποία ανεβρίσκονται θετικά στην εξέταση αυτή με το αντιγονικό τεστ. Άρα κάποιος που είναι θετικός θα πρέπει να μείνει σε περιορισμό, αυτή την οδηγία λαμβάνει κιόλας, έως ότου κληθεί από την μονάδα εκχυλάτησης για να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα με την μοριακή εξέταση. Επίσης, να τονίσω ότι η χρήση αυτών των τεστ βασίζεται σε ένα πολύ προσεκτικό πλάνο, όπου λάβαμε υπόψη μας τις ιδιότητες αυτών των εξετάσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει πολύ σημασία λόγω των ιδιότητων τους πού θα επιλέξεις να τα χρησιμοποιήσεις και πώς θα πορευτείς ανάλογα με τα αποτελέσματα που έχεις. Και μάλιστα αυτή τη βδομάδα κιόλας, χτες προχτές,
βγήκαν και αντίστοιχες οδηγίες και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων, τον ECDC, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ουσιαστικά η Κύπρος ήδη είχε εφαρμόσει αυτά τα οποία λένε αυτές οι συγκεκριμένες συστάσεις. Τέλος, για τα νοσηλευτήρια, απλά να επενθυμίσω ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, κλιμακωτό σχέδιο δράσης. Ο στόχος, ο βασικός, είναι η έγκαιρη παροχή φροντίδας σε αυτούς που του χρειάζονται, αλλά ταυτόχρονα και η προστασία της λειτουργίας των νοσηλευτηρίων, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολύ επιβαρύνονται με ασθενείς, όσο πιο πολύ επιβαρύνονται οι κλίνες, ειδικά οι κλίνες εντατικής θεραπείας, τόσο πιο πολύ θα δυσχεραίνεται η λειτουργία άλλων υπηρεσιών, άλλων τμήματων. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Μέχρι τώρα βλέπουμε μια σταθερή εικόνα στις νοσηλίες. Θα θέλαμε τις επόμενες μέρες, γι' αυτό λέμε και όλο ότι είναι πολύ πρώιμο, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός δείχτης οι νοσηλίες σε ΜΕΘ. Είναι ένας πολύ σημαντικός δείχτης του πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα. Θα θέλαμε τις επόμενες μέρες να δούμε να βελτιώνονται αυτά, και γι' αυτό ξανατονίζω ότι είναι πολύ πρώιμο να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ευχαριστώ.